Εδώ η Ελλάδα κάηκε απ' άκρη σ' άκρη. Εδώ ακόμα συνεχίζουμε να μιλάμε για πρόληψη. Και έρχεται σήμερα στην πρώτη τη σελίδα η εφημερίδα Νέα Κρήτη να μας μιλά ότι περνάει η αντιπυρική προστασία της Κρήτης σε ιδιώτες. Ιδιωτικές εταιρείες με εργοδότητα ΤΑΙΠΕΒ ζητούν από την περιφέρεια Κρήτης πλήρη στοιχεία για τις υποδομές, τους δρόμους, τα βάση, ακόμη και για τα πρατήρια υγρών καυσίμων του νησιού, με σκοπό να εκπονήσουν μελέτες για την πυροπροστασία. Όλα δείχνουν ότι επιχειρείται η ιδιωτικοποίηση της πυροπροστασίας στη χώρα μας, η οποία σήμερα ανήκει στις αρμοδιότητες των κατατόπους δασαρχείων. Δεν ήταν λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια καθόλου τυχαία η συνεχόμενη αποδυνάμωση των δασικών υπηρεσιών στην Κρήτη και στην υπόλοιπη Ελλάδα, καταγγέλει και λέει στον Χριστόφορο Παπαδάκη στην εφημερίδα Νέα Κρήτη ο κύριος Γιάννης Λονταράκης. Κύριε Λονταράκη, είναι φοβερές οι αποκαλύψεις σήμερα στην εφημερίδα Νέα Κρήτη. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Λονταράκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστώ την πρόσκληση. Και αν δίνετε τη δυνατότητα να ευχαριστήσω τον κόσμο για την εμπιστοσύνη του για άλλη μια φορά στις πρόσφατες περιφερειακές. Όπως ακριβώς το περιγράψατε, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Πρόσφατα συνάφθηκε μια συμφωνία με εργοδότη του ΤΑΙΠΕΒ μαζί με τρεις εταιρείες οι οποίες σαν αντικείμενο έχουν τις βασικές εργασίες, μελέτες γενικότερα, έτσι ώστε το κομμάτι της αντιπυρικής προστασίας, δηλαδή όλες εκείνες οι αρμοδιότητες, οι ενέργειες που είχαν τα κατατόπους δασικά τμήματα ανά την Ελλάδα, πλέον την ευθύνη αυτή θα την έχει αυτή η κοινοπραξία. Ουσιαστικά να εκπονεί μελέτες πυροπροστασίας. Την ίδια ώρα, κυρία Δουλγεράκη, που διαχρονικά, συστηματικά απαξιώνουν και την αυτοδιοίκηση και τις δασικές υπηρεσίες, δυστυχώς. Δηλαδή, δεν υπάρχουν χρήματα να, κατά τα λεγόμενα της κυβέρνησης, το διαχρονικά των κυβερνήσεων για προσλήψεις, όμως υπάρχουν χρήματα να πληρώνει ο ελληνικός λαός σε ιδιώτες για να κάνουν τη δουλειά που θα έπρεπε ένα δασαρχείο να επιτελεί. Αυτό είναι όλο. Κύριε Λονταράκη, θυμάμαι να λέτε και πέρυσι και φέτος και πέρυσι και πρόπερσι και παραπρόπερσι να λέτε τα εξής. Αποδυναμώνουν το δασαρχείο, λίγα τα άτομα, αποψηλώνουν τις υπηρεσίες σε όλη την Κρήτη. Δεν δίνονται τα χρήματα, δεν υπάρχει υλικοτεχνική υποδομή σε περιφέρειες και σε δήμους. Δεν δίνουν στους δήμους χρήματα για να προχωρήσουν και να πάνε σε αντιπυρικές ζώνες να κάνουν έργα. Δηλαδή σταδιακά ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια πήγαμε με αυτή τη μορφή και με τις συνεχείς ελλείψεις σε αυτό το οποίο μόλις πριν είπατε και γράφει και η εφημερίδα, ότι υπογράφηκε η συμφωνία κοινοπραξίας με το ΤΑΙΠΕΔ προκειμένου η αντιπυρική προστασία να περάσει σε ιδιώτες. Άρα θα μπει και λουκέτο και στο δασαρχείο. Τι στην ευχή θα κάνουν οι ιδιώτες, για πείτε μου, και οι ιδιώτες θα είναι εκείνοι κατά την άποψή σας οι οποίοι θα ζητούν στη συνέχεια από δήμους, περιφέρεια, κεντρική διοίκηση να ενεργοποιούν όλα τα διαθέσιμα μέσα που έχουν έτσι ώστε να προχωρούν κατασταλτικά στο σβήσιμο μιας πυρκαγιάς. Τι στην ευχή? Κύριε Λουγεράκη, προσωπικά στο βαθμό ευθύνης που μου αρμόζει από άποψη εντεταλμένου συμβόλου της Περιφέρειας Κρήτης, προσωπικά έχω ζητήσει περαιτέρω στοιχεία και περαιτέρω επεξήγηση το τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα και τι ακριβώς θα βιώσουμε στην πορεία. Για να δούμε πώς θα δραστηριοποιούνται. Ναι, σωστά. Δυστυχώς, κυρία Δουλγεράκη, η συνεχόμενη απαξία των υπηρεσιών τα τελευταία δεκαετία και των ΟΤΑ, όπως είπαμε προηγουμένως, και των δασικών υπηρεσιών, δυστυχώς και των πυροσβεστικών υπηρεσιών, έχει σαν αποτέλεσμα, πέρα τη μη λειτουργικότητα όλων αυτών των υπηρεσιών, να μην μπορούν ουσιαστικά να ανταπεξέλθουν στο έργο που το Σύνταγμα έχει κατοχυρώσει, στην ευθύνη που το Σύνταγμα κατοχυρώνει. Έρχεται αυτό, ας το πούμε, σαν το κερασάκι στην τούρτα, την ευθύνη, την αρμοδιότητα των δασικών υπηρεσιών μέχρι τώρα που είχαν και έχουν και εξακολουθούν να έχουν την ευθύνη της αντιπυρικής προστασίας, να δοθεί στους ιδιώτες. Το τι θα ακολουθήσει, το τι θα ζητάνε από εμάς στην πορεία και αν θα μας εντέλουν ή όχι, δεν μένει παρά να το δούμε στην πορεία. Αλλά, κυρία Λουγιάζη, εγώ πραγματικά λυπάμαι, είναι κρίμα. Είναι κρίμα να απαξιώνουν υπηρεσίες. Μάλιστα,
Εχθές υπήρχε στην εφημερίδα της Νέας Κρήτης δημοσίευμα και όχι μόνο μία διαπίστωση, μία έρευνα τέλος πάντων, μία κατάληψη του Γεωτεχνικού Τμήματος Επιμελητηρίου Ελλάδας, το ότι τέλος πάντων όλες τις αστικές υπηρεσίες οδηγούνται σε λουκέτο. Από τη μία πάμε σε λουκέτο αυτών των υπηρεσιών λόγω της υποστελέχωσης, λόγω της χρηματοδότησης και από την άλλη μέσω του ΤΑΙΠΕΔ. Και εδώ τίθεται και ένα ερώτημα. Συγγνώμη, οι δασικές εκτάσεις, τα δάση ανοίξουν τα ΤΑΙΠΕΔ. Αυτό θα πρέπει να απαντηθεί. Σίγουρα όλη η δημόσια περιουσία του ελληνικού κράτους, του ελληνικού λαού. Να το παραπέμψουμε και να το πάμε λίγο παρακάτω και στους δασικούς χάρτες, γιατί τώρα όλο αυτό το παζλ έρχεται σιγά σιγά να μετρηθεί διαφορετικά, να συμπληρωθεί διαφορετικά για να δεθούν κομματάκια. Κοιτάξτε, ειλικρινά, όπως σας είπα προηγουμένως, έχω ζητήσει προσωπικά περαιτέρω στοιχεία το τι ακριβώς είναι αυτή η κοινοπραξία, το τι ακριβώς προτίθεται να κάνει πέρα τη σύνταξη μελετών. Αναμένω και εύχομαι και ελπίζω να έχω σύντομα μία απάντηση αναφορικά με αυτό που πραγματικά για μένα ήταν σαν κεραυνός στην περιφέρεια, διότι δεν είναι μόνο η κοινοπραξία αυτή και το τι μέλη γενέθλια να κάνει αναφορικά. Μα σας λένε κατάμουτρα ότι δεν τα καταφέρατε. Μέχρι σήμερα δεν είσαστε άξιοι του ρόλου που είχατε σε ό,τι έχει να κάνει με την πολιτική προστασία. Αλλά το θέμα είναι να ξεκινάει από ψηλά, γιατί το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι σε ό,τι έχει να κάνει με την πολιτική προστασία. Κοιτάξτε, κυρία Βουλιαρέτη, αυτές είναι πολιτικές οι οποίες ακολουθούνται διαχρονικά στον τόπο και έχουν σαν αποτέλεσμα, σας το είπα προηγουμένως, παραλαμβάνω και τρίτη φορά, όλη αυτή η απαξία των υπηρεσιών αποτέλεσμα έχει την διοχέτευση όλων αυτών των αρμοδιοτήτων και των πόρων στην πορεία, των όποιων πόρων, σε ιδιωτικές εταιρείες. Καταλάβατε. Αυτό είναι. Για μένα αυτό είναι. Μάλιστα. Αλλάζουν τα πάντα όλα. Ακόμα, δηλαδή, ο καθένας από εμάς σκέφτεται ότι ακόμα και στο επιχειρησιακό σημείο δεν θα ξέρουμε πώς, δεν ξέρουμε προς το παρόν ή δεν μπορούμε να σκεφτούμε πώς θα λειτουργούν. Μπλέκονται πάρα πολλές υπηρεσίες μέσα σε ό,τι έχει να κάνει με την κατάσβεση της πυρκαγιάς που θα περάσει η ευθύνη. Η κατάσβεση, κυρία Λουζιράκη, τώρα είναι κάτι τελείως το διαφορετικό. Αφορά τις πυροσβεστικές υπηρεσίες της χώρας. Όχι. Τίποτα. Εγώ πια από εδώ και κάτω. Τίποτα δεν το καταπίνω αμάσιτο. Δεν είναι τίποτα διαφορετικό. Να το θυμάστε, κύριε Ελεοντεράκη, είτε υπάρχω, είτε υπάρχετε. Είτε δεν υπάρχω, είτε υπάρχετε. Να το θυμάστε από εδώ και κάτω τα πάντα με επιφύλαξη. Είναι η ροή των πραγμάτων τέτοια που εμένα μου δημιουργεί πλέον πολύ μεγάλες υπόνοιες. Γιατί το πώς και λοιπά, πώς φτάνει από το θεωρητικό, υποτίθεται, το μελετητικό, το σχέδιο, το πώς διοργανώνεται, τα χρήματα τα οποία θα κοστίσει και στη συνέχεια το επιχειρησιακό κομμάτι, ποιος θα έχει την αρμοδιότητα ποιου, πού περνάει η αρμοδιότητα ποιου, τι γίνεται. Καμία εμπιστοσύνη πλέον, σας το λέω ευθερσώς. Δεν αφιβάλλω και ποιος θα έρχεται, να το πάμε και λίγο παρακάτω, αντιμέτωπος με τον εισαγγελέα σε τυχόν περιστατικά τα οποία θα έχουν, ας το πούμε, έτσι, τραγικές απώλειες. Κυρία Λουζιράκη, δυστυχώς το ξαναλέω, επιμένω, εάν δεν στελεχωθούν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οι υπηρεσίες, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες, ανά την Ελλάδα και όχι μόνο στην Κρήτη, πολύ φοβάμαι ότι και το κομμάτι το οποίο αναφέρατε, της πυρόσβεσης, ότι σιγά σιγά πληρώνοντας τεράστια ποσά, το έχουμε ξαναπεί. Μα πληρώνουμε τεράστια ποσά με τα ενοικιασμένα τα ελικόπτερα. Οδεύει πραγματικά σε κάποια μορφή, ας το πούμε, ιδιωτικού χαρακτήρα. Μα ξεχνάτε τα προηγούμενα χρόνια τι λιγότανε από τους ίδιους. Δεν τα έλεγα εγώ ή εσείς, ότι καθυστερούσαμε να έχουμε ακόμα και τα πυροσβεστικά αεροσκάφη, διότι έπρεπε να κλειστεί η συμφωνία αναφορικά με το ποιο θα ήταν το τίμημα, το ενίκιο σε κάθε φάση. Υπάρχουν πιλότοι οι οποίοι τώρα πλέον δεν είναι εν ενεργεία, οι οποίοι ήταν στα πυροσβεστικά αεροσκάφη και το έλεγαν και εκείνοι από τη δική τους την πλευρά. Περιμένετε, ρε παιδιά, να κλείσει τον deal και μετά θα υπάρχουν και τα πυροσβεστικά αεροσκάφη. Δεν τα λέω εγώ ή εσείς, αλλά μεταξύ μας τώρα. Δεν θα πούμε και θα ψαχνόμαστε ότι, ξέρετε, είναι αριανό το φαινόμενο. Υπάρχει ένα σχέδιο. Ένα σχέδιο το οποίο ακολουθείται πιστά τα τελευταία 10 χρόνια, κύριε Λουγκεράκη. Δυστυχώς αυτή είναι η πολιτική των μνημονίων. Και για όποιον ακόμα δύσπιστο δεν θέλει να το δει, να το καταλάβει, δεν ξέρω με ποιο άλλο τρόπο θα μπορούσε έτσι να χωρέσει το μυαλό του. Τα πράγματα πλέον είναι απτά. Δεν είναι στη σφαίρα της θεωρίας ή της φαντασίας ή υπερβολών. Είναι συγκεκριμένα. Είναι πράγματα τα οποία
τα βλέπουμε καθημερινά και δυστυχώς φοβάμαι ότι γιατί όχι να μην ιδιωτικοποιήσουμε, άλλωστε το έχουμε κάνει αναφορικά παράδειγμα με τη συγκομιδή των σκουπιδιών, γιατί να μην ιδιωτικοποιηθούν και αυτά στο τέλος. Ωραία, πάντως ανάμεσα σε όλα αυτά τα οποία ζητούν πληροφορίες και σας ζητούν πληροφορίες και στην περιφέρεια, υπάρχουν και κάποιοι τομείς για τους οποίους ναι, θα ήταν χρήσιμο να ξέρετε περισσότερα πράγματα, να γνωρίζουν και εκείνοι περισσότερα πράγματα, γιατί είναι κάποιοι τομείς οι οποίοι εντός εισαγωγικών ναι, θα έπρεπε να έχουν μια άλλη εικόνα ή να έχουμε μια καλύτερη εικόνα, οι υπηρεσίες να έχουν μια καλύτερη εικόνα για τις υπηρεσίες τους και για το δίκτυό τους. Κοιτάξτε, είναι πράγματα τα οποία ζητάνε οι εταιρείες αυτές να τους παραδώσουν ουσιαστικά τα στοιχεία, αλλά είναι πράγματα τα οποία πραγματικά σαν περιφέρεια τα έχουμε καταγράψει. Είναι κάτι το παράδειγμα της δεξαμενής υδροληψίας για τα πυροσβεστικά ελικόπτερα και όχι μόνο τα οχήματα. Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε καταγράψει. Έχει γίνει μια συστηματική δουλειά τα τελευταία χρόνια. Δεν νομίζω σε άλλη περιφέρεια στην Ελλάδα με τόσο λεπτομέρεια να γνωρίζουμε τα σημεία αυτά. Αλλά δεν είναι το αντικείμενο της συζήτησης αυτό. Είναι κρίμα, είναι άδικο, κυρία Λουτζεράκη, πραγματικά. Οι δημάρχοι, οι αντιδημάρχοι, οι υπάλληλοι των ΟΤΑ που ασχολούνται με την πολιτική προστασία να μην στηρίζονται από την πολιτεία, να μην τους δίνουν όλα εκείνα τα εφόδια έτσι ώστε να επιτελούν. Μα σας το είπα, κύριε Λονταράκη, πριν από λίγο. Γιατί λυπάμαι, κύριε Λονταράκη. Τι λυπάστε, κύριε Λονταράκη, πήγε καλά η πολιτική προστασία? Μόνο για ελλείψεις μιλάμε τα τελευταία χρόνια. Μόνο για πράγματα που δεν έγιναν μιλάμε τα τελευταία χρόνια. Είτε γιατί φταίγαμε όλοι μας. Η αλήθεια είναι αυτή. Άρα λοιπόν είναι αυτό που ερχόμαστε και γιατί το είπα από την αρχή, ότι εδώ έρχονται αυτές οι τρεις εταιρείες, μία κοινοπραξία και σας λένε το εξής, που κάνουν κοινοπραξία και λένε κύριε ουσιαστικά με ευθύνη της πολιτείας. Η πολιτεία έρχεται και το λέει αυτό και δίνει την άδεια, ότι κύριοι εδώ δεν τα καταφέρατε και αφού δεν τα καταφέρατε, εδώ ερχόμαστε εμείς να είμαστε οι σωτήρες, έτσι δεν είναι? Και συγγνώμη, ποιο είναι το ΤΑΙΠΕΔ, πραγματικά? Εμένα ρωτάτε, ρωτήστε. Το ΤΑΙΠΕΔ είναι ρητορικό το ερώτημα, όλοι γνωρίζουμε ποιο είναι το ΤΑΙΠΕΔ. Συστάθηκε εν καιρό μνημονίων, αλλά πραγματικά πέρασε ναι μεν η δημόσια περιουσία στο ταμείο αυτό, το οποίο έχει την ευθύνη της εκπίεσης ουσιαστικά, αλλά συγγνώμη, θα παρακάμπτει υπηρεσίες οι οποίες είναι συνταγματικά κατοχυρωμένες από σύσταση του ελληνικού κράτους. Δηλαδή είναι πραγματικά ντροπή. Συγγνώμη που το λέω, αλλά είναι ντροπή. Εμένα το λέτε. Να τα ακούσουν οι ίδιοι και να ντρέπονται οι ίδιοι. Εγώ δεν έχω και κάτι να ντρέπομαι. Λοιπόν, εγώ θα θέλω όμως να σταματήσω σε όλα αυτά τα οποία αναφέρεται και στον Χριστόφορο τον Παπαδάκη. Δηλαδή, τα στοιχεία τα οποία ζητάνε αυτές οι εταιρείες. Θέλουν να έχουν στοιχεία αναφορικά με το δικό δίκτυο, αγροτικούς δρόμους, δρόμους επαρχιακού δικτύου, δρόμους εθνικού δικτύου, όπως επίσης και μονοπάτια. Τα πάντα. Μισό, προσέξτε. Ο δικό δίκτυο και όλα τα υπόλοιπα δεν κάνει να ξεχνάμε ότι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο δεν έχουμε εικόνα αυτή την ώρα οδικού δικτύου, επαρχιακού δικτύου, αγροτικού δικτύου και μονοπάτια εκτός από τουριστικές περιοχές, για να ξέρουμε και εμείς από την άλλη ότι κοιτάξτε να δείτε σε ποια συγκυρία έρχεται όλο αυτό εδώ, όταν και εμείς βάλαμε τα χεράκια μας για να βγάλουμε τα ματάκια μας, γιατί η καλύτερη δυνατή δουλειά δεν έχει γίνει και το ξέρετε, τα έχουμε ξανασυζητήσει, γνωρίζουμε ποια είναι τα προβλήματα. Θυμηθείτε εκείνες τις παρεμβάσεις τα προηγούμενα χρόνια και τις εκθέσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας που ζητούσε συγκεκριμένα πράγματα για την πυροπροστασία και δεν τα είχαμε, γιατί το ένα φέρνει το άλλο, ναι. Ναι, υπήρχε. Για να μην τους κατηγορούμε μόνο, να ξέρουμε και πού βγάλαμε τα μάτια μας. Ναι, ακούστε όμως, ακούστε. Είναι σημαντικό να πούμε ότι ναι, μεν οι πυροσβεστικές υπηρεσίες σε όλη την Κρήτη μέσω των περιπολιών και όχι μόνο είναι σε θέση να διαπιστώνουν πού είναι τα ζητήματα και τι θα πρέπει να γίνει. Αλλά ερχόμαστε, ας το πούμε, στην αρχή της συζήτησης και ένα από τους παράγοντες που ουσιαστικά οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση πλέον. Ναι, το αγροτικό δείχνει ένα τεράστιο πρόβλημα όλων των Δήμων της Κρήτης. Πώς θα φτιαχτεί, πώς θα είναι βατό, πώς θα είναι προσβάσιμο, όταν τα ποσά τα οποία λαμβάνουν οι Δήμοι δεν καλύπτουν ούτε τις λειτουργικές δαπάνες.
Καταλάβατε. Και επανερχόμαστε. Εγώ το καταλαβαίνω. Τα έχουμε πει πολλάκι σε αυτά. Ότι η κεντρική πολιτική αυτό έφερε, αυτό το αποτέλεσμα έφερε. Και στο σήμερα ερχόμαστε. Απλά υπενθυμίζω το τι έχει γίνει, γιατί είναι θέματα τα οποία έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές τα προηγούμενα χρόνια. Δεν αντιλέγω σιδηροδρομικό δίκτυο. Το δίκτυο υψηλής και μέσης τάσης ΔΕΒΙΕ. Πόσες φορές καλώδια τα οποία σπάνε, κακοκαιρίες κλπ. Τι έχει γίνει. Αγωγή φυσικού αερίου, πρατήρια δεξαμενές καυσίμων, ζητάνε πληροφορίες για αρχαιολογικούς χώρους μνημεία, χώρους λατρείας, αναψυχής, παιδικές κατασκηνώσεις, υποδομές υγείας περίθαλψης, αεροδρόμια ή ελικοδρόμια, εναπόθεσης και ταφής απορριμμάτων, ανεξέλεγκτης απόρριψης απορριμμάτων, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, πεδία βολής, λατομεία, νεκροταφεία, λοιπές σημαντικές εγκαταστάσεις, πυροφυλάκια παρατηρητήρια, σημεία υδροληψίας πυροσβεστικών οχημάτων, δεξαμενές υδροληψίας πυροσβεστικών οχημάτων, υδροληψίας πυροσβεστικών ελικοπτέρων, υπάρχουσες αντιπυρικές ζώνες, πυροσβεστικές υπηρεσίες και σταθμούς, αστυνομικά τμήματα λιμενικούς σταθμούς, στοιχεία για τις πυρκαγιές τουλάχιστον της τελευταίας δεκαετίας, διαθέσιμος εξοπλισμός καταστολής δασικών πυρκαγιών, στοιχεία ιδιωτών και εθελοντικών οργανώσεων με μηχανήματα και υποδομή, ιδιωτών και εθελοντικών οργανώσεων για την προστασία και την ανάδειξη των δασών. Αναλυτικά, όπως σήμερα περιγράφονται στις εσωτερικές σελίδες εφημερίδας Νέα Κρήτη. Ακριβώς ότι νομίζω σας ζητήσανε, κύριε Λεονταράκη, έτσι. Ναι, σωστά, όχι μόνο μας, και από τις απόλυσεις και από τις 13 περιφέρειες. Βέβαια, σας είπα προηγουμένως ότι έχω ζητήσει και προσωπικά συμπληρωματικά στοιχεία για το τι ακριβώς είναι αυτό, τι ακριβώς πρόκειται να δούμε στην πορεία, ποια θα είναι η δικιά μας εμπλοκή. Με λίγα λόγια, θα πληρωθούν για τις μελέτες, αλλά είμαι πολύ πιθανόν και είμαι βέβαιος ότι πάλι θα ζητάνε τις ευθύνες από εμάς και πάλι εμείς θα είμαστε υπόλογοι. Το είπαμε. Γι' αυτό είπαμε ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί με όλα τούτα εδώ και να μην πιστεύουμε προς το παρόν τίποτα. Δηλαδή, ό,τι μπορεί να εξαγγελθεί θεωρητικά κλπ. Διότι η θεωρία με την πράξη δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Εγώ και εσείς το γνωρίζουμε, εγώ που κάνω το ρεπορτάζ και εσείς που εμπλέκεστε μέσα σε αυτή την κατάσταση και τα τελευταία χρόνια κάνοντας το ρεπορτάζ, ξέρουμε ακριβώς πώς κινείστε. Και δεν είστε και από τους ανθρώπους που εύκολα ποτέ κλείσατε το στόμα σας και δεν είπατε πράγματα, όποιο και αν ήταν το κόστος, κύριε Λονταράκη. Όχι, κύριε Λονταράκη, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής, θέλω να είμαι έντιμος απέναντι στον κόσμο, απέναντι σε εσάς και κυρίως απέναντι στην αλήθεια. Ό,τι ακούτε από μένα, πραγματικά να ξέρετε ότι είναι πέρα για πέρα αληθινό, δεν υποκρύπτει καμία σκοπιμότητα, καμία προσωπική σκοπιμότητα. Και αν το θέλετε, η ενασχόληση δική μου, πραγματικά είναι από έρωτα για τα κοινά, είναι από έρωτα για τον συνάνθρωπο. Και αν μπορώ και εγώ από τη μεριά μου να βάλω ένα λιθαράκι έτσι ώστε να αλλάξει κάπως αυτό το ρου της ιστορίας, αυτό το τόπο. Κύριε Λονταράκη, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.